Γιαννάκος Μιχάλης, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Με το Σωματείο των Εργαζόμενων του Ιπποκρατίου επισκεφτήκαμε σήμερα τον χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου. Αυτό που συναντάει κανείς είναι ευσυνειδησία από τους λιγοστούς εργαζόμενους, αγανάκτηση όμως από τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν. Οι συνάδελφοι, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, το είπαν και δημόσια, δεν μπορούν να πάνε ούτε τουαλέτα. Δουλεύουν περισσότερο από 8 ώρες, δεν παίρνουν τα προγραμματισμένα ρεπό, τις άδειες που οφείλονται, πάνω από 100 ρεπό και άδειες συνολικά στον καθένα. Και όμως είναι στην πρώτη γραμμή, λειτουργούν 5 χειρουργικές αίθουσες στις 12 που υπάρχουν συνολικά. Άρα λοιπόν και αναισθησιολόγος να είχαμε, που δεν έχουμε στο Ιπποκράτειο 7 υπηρετούν στις 28 οργανικές θέσεις, δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό να λειτουργήσουμε τις χειρουργικές αίθουσες. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε με προσωπικό τα νοσοκομεία, το Ιπποκράτειο, προκειμένου να λειτουργήσουν στο σύνολο οι χειρουργικές αίθουσες. Έτσι, εάν λειτουργούσαν στο σύνολο, δεν θα χρειαζόμασταν τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή. Χτες, όσο και αν προσπαθούμε να το κρύψουμε επικοινωνιακά, ήταν μια θλιβερή μέρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντί να ζητήσουμε συγγνώμη από τους πολίτες που περιμένουν 4 και 5 χρόνια να χειρουργηθούν, τους είπαμε ότι πρέπει να πληρώσετε για να χειρουργηθείτε. Και μπορεί ο Υπουργός να είπε μετά ότι ήταν χθες δωρεάν τα χειρουργεία, σήμερα όμως δεν θα είναι, δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμο το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά χθες έγιναν τραγελαφικά πράγματα στο Παπαγεωργίου. Κλείθηκε ασθενής από το 2016 για να χειρουργηθεί, περίμενε 8 χρόνια και τους είπε δεν έχω χρήματα για να έρθω, τα 1200 ευρώ για αρθοπλαστική. Κλείθηκε μία γυναίκα για να χειρουργηθεί, δεν είχε τα λεφτά, αναγκάστηκε και έφερε οι συγγενείς τους δεύτερη κάρτα να βγάλουν 600 και 600 ευρώ και τελικά χειρουργήθηκε ασθενής που περίμενε στη λίστα από το 2023, δηλαδή δεν ήταν καν πάνω από ένα χρόνο. Αυτός, τέτοιος προγραμματισμός δεν μπορεί να βοηθήσει να ξεφορτωθούμε τις λίστες αναμονής. Δυστυχώς χθες και από χθες και πέρα τα νοσοκομεία μετατρέπονται σε σούπερ μάρκετ πώλησης υπηρεσιών υγείας επιπληρωμή με συγκεκριμένο τιμοκατάλογο. Δεν μας αρκεί. Δεν θέλουμε ένα τέτοιο εθνικό σύστημα υγείας, ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες με ισότιμη πρόσβαση. Ευχαριστούμε.